Θερμή ήταν χθες το απόγευμα η υποδοχή που επεφύλαξαν στο Λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης φορείς και κάτοικοι του Οροπεδίου Λεσιθίου, που με εκδηλώσεις τιμούν τα 154 χρόνια από τη γιγαντομαχία του Οροπεδίου Λεσιθίου, που σήμανε την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης. Το Λάβαρο που κρατούσε στα χέρια το ηγούμενος της Μονής της Αγίας Λαύρας έρεναν με ροδοπέταλα, οι κάτοικοι, καθώς ήχοι από την κρητική μουσική, πλημμύριζαν με δύναμη την εκδήλωση για την υποδοχή του. Υποκλεινόμαστε και σήμερα μπροστά στο μεγάλο κατάλογο των κριτικών, που από το οροπέδιο του Λεσιθίου το Μάη του 1867 άναψαν μια άλλη μεγάλη φλόγα για να φωτίζει μαζί με την ιερή φλόγα του Αρκαδίου τις γενιές των Ελλήνων. Το Λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης, αυτό το οποίο όρκησε τους Έλληνες ο παλαιόν πατρόν Γερμανός και αυτό που υψώθηκε στη Μονή της Αγίας Λαύρας για να σημάνει την 25η Μαρτίου του 1821 την Ελληνική Επανάσταση, ταξίδεψε χθες για την Κρήτη και μέχρι αύριο το πρωί μαζί με το Λάβαρο του Βασιλόρ Γιώργη θα βρίσκεται στη Μονή Κρουσταλένιας, κεντρικό σημείο το οποίο συνδέεται με τη γιγαντομαχία του Οροπεδίου. Τη μάχη των 10 ημερών που αφάνισαν τον πληθυσμό του Οροπεδίου και οδήγησαν την περιοχή σε γενικό μαρασμό, η οποία όμως στάθηκε και ως η πρώτη δυνατή και συντεταγμένη αντίσταση κατά των Τούρκων που άναψε το φυτίλι για την Κρητική Επανάσταση. Πάντοτε το μοναστήρι της Κρουσταλένιας, και αυτή είναι η δεσμή μας με την Αγία Λαύρα, ήταν ένα μοναστήρι ιστορικό, κέντρο των επαναστάσεων. Χθες, μετά την τελετή υποδοχής, πραγματοποιήθηκε δοξολογία και μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, ενώ σήμερα παρουσία φορέων αλλά και πιστών τελέστηκε αρχιερατικός ηλίτουργο, ενώ πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των πενσόντων κατά τη γιγαντομαχία. Όταν αντίκρισα το οροπέδιο αυτό, αμέσως στο μυαλό μου ήρθε η περιοχή των Καλαβρίτων. Αυτό όμως που ενώνει αυτές τις δύο ιστορικές περιοχές είναι οι κοινοί αγώνες. Οι κοινοί στόχοι για την κατάκτηση του μεγίστου αγαθού της ελευθερίας.